Στην ανάδειξη της νέας αριστεράς ως δύναμη δημοκρατικής υπευθυνότητας που θα δίνει φωνή και σε όσους νιώθουν αποκλεισμένοι από το πολιτικό σύστημα, στοχεύει η νέα κοινοβουλευτική ομάδα που συγκροτήθηκε πριν από 1,5 μήνα με επικεφαλής τον Αλέξη Χαρίτση που βρέθηκε σήμερα στο Ηράκλειο. Θέλουμε η νέα αριστερά να ριζώσει στην ελληνική κοινωνία. Υπάρχουν σήμερα στη χώρα μας, δυστυχώς, πάρα πολλοί συμπολίτες μας, πάρα πολλές συλλογικότητες, πάρα πολλά κινήματα τα οποία δεν ακούγονται, τα οποία νιώθουν αποκλεισμένοι από το πολιτικό σύστημα. Θέλουμε λοιπόν να είμαστε η φωνή αυτών των ανθρώπων. Στίχημα για τη νέα αριστερά αποτελούν και οι επερχόμενες ευρωεκλογές. Οι ευρωεκλογές είναι για μας μια πάρα πολύ μεγάλη πολιτική πρόκληση. Θα είναι οι πρώτες εκλογές στις οποίες θα κατέλθει η νέα αριστερά και θέλουμε να δώσουμε εκεί το στίγμα της παρουσίας μας και με εκλογικούς όρους. Γι' αυτό λοιπόν θα τη δώσουμε αυτή τη μάχη των ευρωεκλογών με ένα ανοιχτό ευρύ ψηφοδέλτιο. Ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, πραγματοποίησε βόλτα στο κέντρο του Ηρακλείου και συνομίλησε με πολίτες, είχε συνάντηση με τον πρόεδρο της Μινώα Ενεργειακής Κοινότητας, επαφές στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, με εκπροσώπους του Σωματείου Εργαζομένων και της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών, καθώς και συναντήσεις με εκπροσώπους της Πανεπιστημιακής Κοινότητας Κρήτης στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Μιας και βρισκόμαστε στο παραπέντε, αν θέλετε, της απόπειρας ιδιωτικοποίησης που επιχειρεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη, θέλουμε να δώσουμε το στίγμα της υπεράσπισης και της αναβάθμισης του Δημόσιου Πανεπιστημίου. Και βεβαίως και στα νοσοκομεία, εκεί όπου έχουμε δει τα τελευταία χρόνια μια πρωτοφανή κατάρρευση του Δημόσιου Συστήματος Υγείας, μια συνειδητή προσπάθεια της κυβέρνησης Μητσοτάκη να υποβαθμιστεί και να απαξιωθεί το Δημόσιο Σύστημα Υγείας, εμείς με την παρουσία μας, με τις προτάσεις μας, θέλουμε να τονίσουμε την ανάγκη στην εποχή μας ενίσχυσης του Δημόσιου Συστήματος Υγείας. Καυστικός προς την κυβέρνηση ήταν ο κύριος Χαρίτσης και σε ό,τι αφορά στην επιστολική ψήφο. Το οποίο επιχειρήθηκε από τη μεριά της κυβέρνησης ήταν ένα, θα έλεγα, μικρό κοινοβουλευτικό πραξικόπημα. Γιατί ουσιαστικά χωρίς την παραμικρή διαβούλευση, χωρίς καν να έχει γίνει συζήτηση στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, χωρίς καν να έχει περάσει από την επιστημονική υπηρεσία της Βουλής, ήρθε μια τροπολογία η οποία ορίζει ότι ο μοναδικός τρόπος διεξαγωγής της ψηφοφορίας των εθνικών εκλογών, παρότι το νομοσχέδιο ήταν για τις ευρωεκλογές και μόνο, των εθνικών εκλογών για τους απόδημους είναι η επιστολική ψήφος. Εμείς πρέπει να σας πω ότι είμαστε υπερήφανοι, γιατί η στάση μας ήταν εξ αρχής μια στάση δημοκρατικής σοβαρότητας και θεσμικής υπευθυνότητας. Μια στάση η οποία δικαιώθηκε τελικά από τους τακτικισμούς και αυτήν την θεσμική παρεκτροπή από την πλευρά της κυβέρνησης. Ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς συνοδεύεται στο Ηράκλειο από τη Βουλευτή Αχαΐας, Σία Αναγνωστοπούλου, συμμετέχοντας το απόγευμα και σε ανοιχτή πολιτική εκδήλωση.